Μάκι κάθε αστέρι της εικόνας το έχει μορφώσει και τι φούντομα ανταρσίας. Έτσι να στόχαστες γενιές μελούμενες και θέλγονται να αποζητάνε πάθη που δεν τα ξέρουν πόσο είναι αβάσταχτα. Έτσι θαμπώνονται τα φτωχά βλέμματα με δυο χλωμές αχτίδες, δυο φωτερά στίγματα, αξιοδάκριτης φοράς την πλεισμονή του εράνου που προσφέρνει το βαρύ στερέωμα. Όμως εμένα όλος τούτος ο όγκος ενώ άστοργου στερεώματος γνώριμος είναι στα στήθια μου που τα συμπίεσε και τα σύνθλιψε σ' όλο το μάκρος του πικρού μου αιώνα κατά τα χρόνια που έχασα και δεν θα μεταβρώ. Θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα ποίηματα που έχουν γραφτεί, ίσως το καλύτερο του Παπατζόνη, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν λέει είμαστε ερχόμαστε στην κουβέντα, κάναμε μια κουβέντα προτού έρθετε, οι περισσότεροι με τον Σταύρο, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε, κάπου του είπα για τη γιαγιά μου ότι είχε πάει 17 χρονών στην Βόρειο Ήπειρο για να διδάξει ως δασκάλα σε αλβανόφωνα χωριά, της κάψαν το σχολείο της οι Αρβανίτες, κατέβηκε μόνη της, είχε την αδερφή της, της πέθανε η αδερφή στα χέρια και την κατέβασε στα Γιάννα κλπ. Και λέει ο Σταύρος, όπως το πρωτογνώρισε άλλωστε στο σπίτι και διψάει για εμπειρίες και για ζωή, ότι ναι, αυτά είναι ζωή, όχι αυτά που κάνουμε εμείς. Και του απαντάω, ναι, έχεις δίκιο, απόλυτο. Και του απαντάει ο Παπατζόνης, έτσι να στόχαστες γενιές μελούμενες και θέλγονται να αποζητάνε πάθη που δεν τα ξέρουν πόσο είναι αβάσταχτα. Και δίκιο έχει και δεν έχει δίκιο. Ο πατέρας μου έλεγε, ναι, δίκιο έχετε βέβαια να με ακούτε, να μιλάω για τον εμφύλιο και να θέλετε κι εσείς τα ίδια βιώματα. Τι να σας κάνω, να σας στήσω έναν μικρό πόλεμο για να πάτε και να γυρίσετε ζωντανοί. Να μην είστε βέβαιοι και ότι θα γυρίσετε ζωντανοί βέβαια, έτσι, γιατί αυτό δεν μπορεί να στο γράψει κανείς. Επομένως θα έλεγα και ναι και όχι, και φτωχότεροι και ας μείνουμε ζωντανοί και πλουσιότεροι και ας πάμε εκεί. Δεν υπάρχει απάντηση. Λοιπόν, να γυρίσουμε στον δικό μας ή να κάνουμε ένα διάλειμμα. Εσείς αποφασίζετε. Από τώρα λες. Από τώρα λέει το διάλειμμα. Εντάξει. Εσείς μην κουράζετε, εγώ δεν κουράζομαι με τίποτα. Καρέκλες θέλετε. Εδώ πάντως υπάρχουν καρέκλες, έτσι είναι. Τι χάσατε δευτερία. Χίλιες φορές το διαβάζεις και χίλιες φορές κάτι έχει να σου πει. Αρκεί να μην σου πει αυτά που σου είπανε οι βλάκες στα σχολεία. Και λέει οι βλάκες γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι στα σχολεία δεν διδάσκουν πραγματικά ποίηση, δεν έχουν αγαπήσει την ποίηση, δεν έχουν καταλάβει την ελληνική λογοτεχνία και θεωρούν ότι είναι το ευκολότερο πράγμα. Όταν τους ζορίζουν και τους λένε ναι, αλλά πρέπει να το διδάσκουμε, προσπαθούν οι δασκαλάκοι να καταλάβουν, όπως σας είπα και την άλλη φορά, τις καλωσιές, τις τεχνικές συγγραφής. Και νομίζουν ότι επειδή θα σας δώσουν τις τεχνικές, κάτι θα βγει. Δεν βγαίνει τίποτα. Ξέρετε, πρέπει πρώτα να πάρετε τη σμήλη, να χτυπήσετε 124 φορές σε αυτό το σημείο και μετά λίγο λοξότερα να προσέχετε τις φλέβες του μαρμάρου και μετά με όλα αυτά δεν γίνεσαι Μιχαηλάγγελος. Ούτε καταλαβαίνεις τον Μιχαηλάγγελο. Ή τον πιάνεις τον άλλον από τα πέτα και του λες αυτό που έχεις εσύ νιώσει και αγαπήσει από λογοτεχνία ή δεν πρόκειται να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Αν ο αφηγηματικός αυτός είναι έτσι, είναι αλλιώς ο αφηγηματικός, η εστίαση είναι μηδενική ή δύο μηδενική ή τρεις μηδενική, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το χίλιο πεπατημένο, την Ιθάκη. Και δεν θα σας πω αυτά που ξέρετε ή σας έχουν πει, αυτά σας τα πάνε. Δεν θα κάνω καν τον κόπο να σας πω τι βλακίες είπαν οι μεγάλοι μας ερμηνευτές φιλόλογοι. Προσπάθησαν να βρουν από πού το έχει πάρει, από πού το έχει κλέψει. Λέει, δεν γίνεται, δεν μπορεί να είναι δικό του, κάπου το έχει κλέψει. Και κάθισαν οι βλάκες και αναλώθηκαν. Αν θέλετε σας τα λέω και αυτά για να διασκεδάζουμε. Θα σας πω μόνο μια άλλη οπτική. Μια εντελώς άλλη οπτική που δεν την είπε κανείς. Και θα σας επισημάνω ορισμένους στίχους που πάντοτε τους πέρασαν, διότι, εντάξει, πώς θα τα εξηγήσουν σε τάξη. Γιατί να μην τα εξηγήσουν σε τάξη, μα γιατί πρέπει να θίξουμε θέματα τα οποία είναι για όριμους ανθρώπους. Ωραία, μη θίξεις λοιπόν. Και άρα είναι
σαν να εξηγείς τα πράγματα μέσα από δύο τζάμια. Δεν βλέπει ο άλλος, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τις τρεις διαστάσεις, βλέπει μόνο τις δύο. Άρα δεν έκανες τίποτα. Τότε μην το διδάξεις. Ιθάκη. Σα βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λες Τριγώνας και τους Κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, ανεκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λες Τριγώνας και τους Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά, θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους. Να σταματήσεις σε εμπορία φοινικικά και τες καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις σε ντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και έβαινους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φθάσιμον εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου, καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να ράξεις το νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στον δρόμο, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες, οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Σας έχουν πει ότι ναι, μιλάει για την ομορφιά του ταξιδιού. Ότι δηλαδή δεν έχει σημασία ο στόχος ή ο σκοπός καλύτερα, αλλά έχει σημασία το ταξίδι και ότι πρέπει να το απολαμβάνεις εξίσου με το σκοπό και ότι πολλές φορές μάλιστα αυτό που βάλαμε ως σκοπό εν τέλει δεν ήταν τόσο σημαντικό, αλλά πιο σημαντικός ήταν ο δρόμος γι' αυτό, ο δρόμος για την κατάκτησή του. Ως εδώ συμφωνούμε. Ψάξαν οι γραμματολόγοι μας, μπορεί κάπου το έχει κλέψει. Ψάξαν λοιπόν, πετάχτηκε πρώτος ο Μαλάνος, ένας τρίτης κατηγορίας κριτικός, βρήκε ένα απόσπασμα του Πετρονίου και είπε «Να το, το βρήκα, από εδώ το πήρε αυτή την ιδέα». Μόνος του τη σκέφτηκε ο Καβάφης. Σας μεταφράζω, είναι για τον, λέει σαν ας το πούμε συμβουλή στον Οδυσσέα, έχει γράψει ο Πετρόνιος ένα απόσπασμα. Σας το μεταφράζω, σας το δίνω σε μετάφραση, γιατί να μην σας τα διαβάσω λατινικά. «Άσε το βασίλειό σου και γύρεψε ξένα ακρογιάλια, παλικάρι μου. Πλατύτεροι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά σου. Στις δυσκολίες μη λυγάς. Θα σ' αντικρίσουν ο μακρινός ο Ίστρος, ο παγωμένος ο Βοράς και τα ειρηνικά βασίλεια της Αιγύπτου. Κι όσοι σ' Ανατολή αγναντεύουν ή σε Δύση, οριμότερος ο Οδυσσέας θα κατεβεί σε παραλίες εξωτικές». Δηλαδή, σαν να του λέει ο Πετρόνιος του Οδυσσέα ότι θα κερδίσεις αυτό το ταξίδι, άσε το βασίλειό σου. Τώρα, τι σχέση έχει αυτό εδώ με την Ιθάκη και πόσος δρόμος είναι ανάμεσα, το αφήνω σε εσάς να το βρείτε. Αν στα σοβαρά μπορείς από αυτό εδώ να φτιάξεις την Ιθάκη και είναι τάχα εύκολο, μπράβο ρε παιδιά, να πιάσουμε, να κατεβάζουμε λίγο όμοιρο καθένας, λίγο ξέρω εγώ άλλο ποιητή, ο Βίδη ο άλλος, λίγο οράτιο ο τρίτος και να παρακαλώ περιμένω τις Ιθάκες σας. Άλλοι βλάκες πήγανε και βρήκανε
κάποιο ποίημα του Τένισον που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα, είναι εντελώς άλλο. Ο μεγάλος καβαφολόγος Σαββίδης γράφει ότι η Ιθάκη είναι αποτυχία ως ποιητική σύνθεση, αυτά είναι μέσα εισαγωγικά, τσιτάτ, είναι ελαττωματικό ποίημα και του δημιουργεί, λέει, το αίσθημα της διπλοπίας από την απότομη μεταβολή των ρηματικών χρόνων από το μέλλοντα στον αόριστο. Και με το δεύτερο πρόσωπο που χρησιμοποιεί, λέει, θολώνει η εικόνα και δεν ξέρει κανείς ποιος μιλάει σε ποιον. Τώρα, συγγνώμη, αυτές οι μαλακίες, αν μπορούν να σταθούν και να, αυτός να ισχυρίζεται μετά ότι είναι και ο μέγας, ας πούμε, μελετητής του Καβάφη, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Απλώς για να υποψιάζεστε και να μην δέχεστε ποτέ καμία αναφεντία, μηδεμού εξαιρουμένου. Όλα πάντοτε να τα κρίνετε μόνοι σας και να καταλήγετε μόνοι σας. Δεν υπάρχουν αφεντίες. Τελείωσε. Και πάντως, ακόμα και στην μεγαλύτερη αυθεντία του κόσμου, όχι στα όχι της, στα ναι της να την κοιτάτε. Γιατί όχι, είπε και ο Γκέτε για τον Βάγνερ, ότι δεν τον καταλαβαίνει. Λυπόμαστε για τον κύριο Γκέτε, που δεν καταλαβαίνει τον Βάγνερ. Άρα λοιπόν, και από τους μεγαλοφυείς, και από τους αναμφισβήτητα μεγαλοφυείς, είτε λέγονται Βίρονες, είτε λέγονται Μπαλζάκ, είτε λέγονται Ουγκό, είτε λέγονται Γκέτε, μην κρατάτε τι δεν κατάλαβαν ή τι απέρριψαν, ποτέ. Καμία δηλαδή αρνητική τους κρίση. Κρατήστε εσείς τις θετικές, άμα σας πει ο Μπαλζάκ αυτό είναι μεγάλη ποιήση, άμα σας πει αυτό είναι μεγάλο έργο τέχνης, και αφήστε τι δεν κατάλαβε. Το αφήσεις σε μένα το τι δεν κατάλαβες. Εγώ θα επιμείνω σε κάποιους στίχους. Πρώτα-πρώτα, έχετε ποτέ σκεφτεί ότι δεν υπάρχει παρηγορητικότερο ποίημα από την Ιθάκη? Με ποια έννοια? Όλοι ξεκινάμε για κάποιους στόχους. Αλίμονο, αν δεν ξεκινούσαμε με κάποιους στόχους. Να, θα κάνω αυτό, θα γίνω καθηγητής πανεπιστημίου, θα βγάλω τη διατριβή μου, θα παντρευτώ τον ωραιότερο άντρα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, θα βγάλω λεφτά, χοντρά λεφτά, θα κυκλοφορώ και θα λένε περάστε κύριε πρόεδρε, θα έχω 4 σπίτια, 14 Λαμποργκίνι, ό,τι θέλεις, θα είμαι σοφός. Καλές φιλοδοξίες, μέτριες, ματαιοδοξίες, οτιδήποτε. Πώς φτάνουμε σε αυτά που βάλαμε στα 20 μας ή σε αυτά που έστω ονειρευτήκαμε? Ούτε ένα στους 100. Μήπως παράλληλα με αυτά που λέει, λέει και κάτι άλλο ο Καβάφης, ότι δηλαδή, έλα εδώ, υπάρχει η μεγάλη παρηγορία, άσου τους σκοπούς που έταξες. Κοίτα και ζήσε και τη ζωή, διότι δεν πρόκειται να τους φτάσει το στόχο σου. Όσοι δηλαδή θα μείνουν στα μισά αυτού του τεράστιου ανήφορου που οι πιο άξιοι δά βάζουν πιο ψηλά τους σκοπούς τους, τι να τους κάνουμε αυτούς? Τους πεθάνουμε? Τους αφήσουμε χωρίς ελπίδα? Είναι λοιπόν και ένα μεγάλο ελπιδοφόρο ποίημα μαζί. Ελπίδα για αυτούς που δεν θα φτάσουν ποτέ στις κορφές που τάξανε. Και ο Καβάφης, όντας ένας άνθρωπος που προσωπικά δεν τις πέτυχε τις κορφές που ήθελε, τουλάχιστον μέχρι μια ηλικία, το πιάσε αυτό. Άσε σου, λέει, τις Ιθάκιας. Εδώ υπάρχει και ένας μεγάλος πόνος αυτών που δεν θα φτάσουν ποτέ. Και αυτός ο πόνος πρέπει και αυτός να απαλληλθεί. Πρέπει να δούμε κάποιους συγκεκριμένους στίχους, γιατί σας είπα, ποτέ δεν είναι κάτι τυχαίο. Αν μένει η σκέψη σου, δεν θα τους βρεις, λέει, τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπας, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, ως εδώ νομίζω ότι όλοι ακολουθούμε, αν εκλεκτή συγκίνηση το πνεύμα, νομίζω ότι μέχρι και εδώ πάμε καλά, συμφωνούμε, και το σώμα σου αγγίζει. Δεν θα βρεις λοιπόν τους Λεστριγόνας και τους Κύκλοπες, αν μένει η σκέψη σου υψηλή. Μάλιστα. Αν εκλεκτή συγκίνηση αγγίζει το πνεύμα σου. Μάλιστα, το δέχομαι. Και το σώμα. Τι λέει ρε εδώ? Βάζει τα δικά του, παραχώνει τα δικά του. Απλώς. Εύκολη λύση είναι να το ξεπεράσουμε και να πούμε εντάξει τώρα. Εντάξει μας, συγγνώμη. Εντάξει, που σταράκος ήταν. Εννοούσε αυτό απλώς εννοεί.
Έτσι θέλετε να τον ξεπετάξουμε. Τότε πρέπει να πάρουμε τη θέση Κουτσουρέλη. Εντάξει, ένας μέτριος ήταν και εμείς είμαστε λίγο πιο έξυπνοι, λίγο πιο μάγκες και τον ξεπετάμε έτσι. Επιμένει ο ποιητής. Και αν δεν σκύψουμε να καταλάβουμε, θα βρεθούμε εμείς να είμαστε κορόιδο. Ποιος μου στείλε μια παροιμία, γιατί το κάνω μια συλλογή παροιμιών. Ακόμα είμαστε στη συλλογή. Και λέει, άμα θέλεις να πουλήσεις μούρι, φρόντισε πρώτα να αγοράσεις μυαλό. Λοιπόν, μην θέλουμε να πουλήσουμε έτσι εύκολα μούρι στον ποιητή. Λέει, αν εκλεκτή συγκίνησης, το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Δεν θα τους συναντήσεις. Και οι λεστριγόνες και οι κύκλοπες είναι το κάθε τι που είναι φοβερό και τρομερό μέσα στη ζωή. Ο κάθε τρόμος. Επιμένει δηλαδή ότι υπάρχει εκλεκτή συγκίνησης και για το σώμα και έχει αξία. Αυτό που σας είπα και την άλλη φορά. Έρωτας δεν είναι των σκυλιών. Είναι άλλο πράγμα. Τουλάχιστον στο ανθρώπινο είδος, στο οποίο θέλουμε να λέμε ότι ανήκουμε, έχει επενδυθεί αυτό το πράγμα. Έχει γίνει συγκίνησης. Και η συγκίνηση αυτή δεν είναι μόνο στο μυαλό, είναι και στο σώμα σου, είναι και στα δυο. Και επομένως σου επιτάσσει ότι να έχεις πλήρη ζωή, και αν με ρωτήσεις πού το λέει αυτό, όταν λέει παρακάτω να σταματήσεις σε λιμένας πρωτοειδωμένου, λέει να σταματήσεις σε εμπορία φοινικικά και τες καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις, τι εννοεί? Μαζεύεις λεπτό? Όχι, να τη ζήσεις τη ζωή, όχι να την περάσεις. Που λέει ο Μόντις, δεν τη ζήσαμε τη ζωή, την επιψάφσαμε. Όχι, σου λέει, θα τη ζήσεις πλήρως τη ζωή σου. Δεν θα σκέφτεσαι πρωί βράδυ τη διατριβή και το τι θα λέει τάχα ο τάδε, ο αν ο Έγελος έχει με τον Γκάντε αυτό σε εκείνο το σημείο και ο Σπινόζα τι αντίπε. Βεβαίως θα τα σκέφτεσαι αυτά, εκλεκτή συγκίνηση. Αλλά θα τη ζήσεις πλήρη τη ζωή σου προς το σκοπό εκείνο. Δεν θα κλειστεί σε ένα δωμάτιο μέσα. Και να αγοράσεις, λέει, και σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια και έβαινους και γυναίκες να πάρουνε και πράντα και ό,τι διάλο άλλο θέλουνε και κάλτσες ωραίες μεταξωτές και φουστάνια και όλα να τα πάρεις και ωραίες γραβάτες. Ναι, επιτάσσει αυτό λοιπόν. Και λέει και ειδονικά μυρωδικά, δηλαδή το εντελώς άχρηστο. Να αγοράσεις και την καλύτερη κολόνια. Πόσο κάνει το άρωμα, 10.000 το μπουκάλι, 10.000, πάρτο και βάλτο, φόρατο, λούσουτο. Όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά, μυρωδικά. Επομένως, τα δένει και τα δύο μαζί. Δεν θέλει μόνο να γίνεις ένας σοφούλιακας εσύ, ο οποίος θα μελετήσεις τη ζωή μέσω του Σπινόζα. Όχι. Θα τη ζήσεις τη ζωή, αλλά με εκλεκτό τρόπο. Και επίσης, σταματήσω και σε ένα άλλο σημείο. Λέει, τους λεστριγόνας και τους κύκλοπα στον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου. Αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Τι λέει δηλαδή εδώ πέρα? Ότι δεν υπάρχουν φόβοι πραγματικοί. Τους φόβους εμείς τους φέρνουμε και εμείς τους παίρνουμε. Αν δεν τους προέχεις, δεν υπάρχουν. Κάτι που μας λέει ουσιαστικά και η ψυχολογία, η εντελώς σύγχρονη. Και εδώ το λέει ότι δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, μη φοβάσαι, σε τίποτα. Εσύ τους δημιουργείς, εσύ τους κουβαλάς και εσύ τους βλέπεις. Αν αποφασίσεις να μην τους βλέπεις, δεν υπάρχουν. Δεν θα επιμείνω περισσότερο, γιατί ο δικός μου τουλάχιστον σκοπός είναι να μην φλιαρούμε, να μην αυτοπροβαλόμαστε ως ερμηνευτές, εκεί που μπορείτε και μόνοι σας να κάνετε το δρόμο. Η δικιά μου είναι μόνον στα δύσκολα. Πάντως και ο Οδυσσέας κάποτε από την Κίρκη κινδύνευσε, που ήταν τα περισσότερα χρόνια εκεί τα έφαγε, έτσι. Δεν τα έφαγε στους λεστριγόνες και στους κύκλοπες. Αυτό το, δηλαδή, είναι και μέσα στο μύθο, είναι και δίπλα στο μύθο. Χωρίς να θέλω να συγκριθώ, υπήρχε ένας φοβερός φυσικός. Εγώ ξέρω από ένα φίλο που έτυχε να είμαι γυμνασιακός φίλος και τον θαύμαζε, ονόματι Γκαλουά. Ο Γκαλουά έχει, όσοι ξέρουν από φυσική και μαθηματικά, έχει λύσει κάποιες εξισώσεις και έχει ένα αξίωμα. Είχε φτάσει, το είχε διατυπώσει, δεν το είχε όμως ολοκληρώσει. Με κάποια γυναικοδουλειά αναμίχθηκε
και τον προκάλεσαν, όπως κάναν την εποχή εκείνη, σε μονομαχία. Ήταν φοιτητής, ήταν 21 ετών. Πήγε στη μονομαχία ενώ δεν ήξερε τίποτα από μονομαχίες. Και φυσικά το σουβλήσανε. Όντας τραυματίας, το βράδυ που ήταν τραυματισμένος, κάθισε και έλυσε τα δυσκολότερα σημεία των εξισώσεων που απαιτούνταν για να φτάσεις στο θεώρημά του. Τα υπόλοιπα δεν πρόλαβε γιατί πέθανε το επόμενο πρωί σε ηλικία 21 ετών. Και έγραψε ότι θα σας λύσω τις δυσκολότερες εξισώσεις. Τις υπόλοιπες τις αφήνω να τις λύσετε, να τις βρείτε εσείς. Έκτοτε δεν έχουμε λύσει τις ανάμεσα και ισχύει ως αξίωμα αυτό που έχει πει ο Γκαλουά. Θέλω δηλαδή να πω, χωρίς βγάλετε τη ματαιοδοξία της σύγκρισης, ότι σκοπός είναι εδώ πέρα να σας κεντρήσω στον ένα, στους δύο, στους τρεις τύπους και τους άλλους θα κάτσετε μόνοι σας να τους βρείτε πόσο βάθος έχει. Όταν είπαμε για ειδονές,